Καθώς μένεται ο πόλεμος στην Ουκρανία, οι κυβερνοεπιθέσεις κλιμακώνονται, με τους εκατοντάδες κυβερνοπολεμιστές να ανταλλάσσουν τα διαδικτυακά πυρά τους, βάζοντας φωτιά στο διαδίκτυο. Ανησυχώ πάντα γιατί υπάρχει ένα επίπεδο ευπάθειας εκεί έξω. Είτε πρόκειται για εμπορικό λογισμικό, είτε για λογισμικό ανοιχτού κώδικα που υπάρχει εκτενώς στο διαδίκτυο. Όπως χαρακτηριστικά λένε οι γνωρίζοντες, από τις πρώτες ημέρες της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία υπάρχουν απίστευτες διαρροές δεδομένων στο διαδίκτυο, με τους hacker να προέρχονται τόσο από τις δύο εμπλεκόμενες στον πόλεμο χώρες, όσο και από αλληλέγγυους που στέκονται στο πλευρό τους, αλλά και από κοράκια που έχουν στόχο να βγάλουν χρήματα. Αυτό που είδαμε την τελευταία εβδομάδα είναι κάτι που ονομάζεται «διαμαρτύρομαι». Τώρα κάνουν μια δήλωση και αυτό εμπίπτει σε αυτό που ονομάζουμε «hacktivism». Αλλά η πραγματικότητα είναι πως στο λογισμικό ανοιχτού κώδικα οποιοδήποτε κακόβουλος κώδικας μπορεί να τοποθετηθεί και είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί και βέβαια στη συνέχεια να ενεργοποιηθεί κάποια στιγμή στο μέλλον. Σύμφωνα με τον Βίκτορ Ζόρα, αντιπρόεδρο της Υπηρεσίας Κυβερνοασφάλειας της Ουκρανίας, συνολικά 3.000 κυβερνοεπιθέσεις κατά ουκρανικών στόχων είχαν καταγραφεί από τα μέσα Φεβρουαρίου έως τα μέσα Μαρτίου. Όπως τονίζει, δεκάδες είναι και οι εχθρικές κυβερνοπειρατείες κατά ιστοσελίδων τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ουκρανία σε μια προσπάθεια να διαδοθούν ψευδείς ειδήσεις. Ο ίδιος σημειώνει πως περισσότεροι από 400.000 άνθρωποι προσφέρθηκαν εθελοντικά για να βοηθήσουν την προσπάθεια της Ουκρανικής κυβέρνησης να χτυπήσει ψηφιακά ρωσικούς κυβερνητικούς και στρατιωτικούς στόχους. Είναι πραγματικά συναρπαστικό αυτό που συμβαίνει με αυτόν τον πόλεμο στον κυβερνοχώρο. Μίλησα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Χάκεν, μιας εταιρείας κυβερνοασφάλειας με έδρα την Ουκρανία, και μου είπε ότι έδωσε επιδόματα στους 70 υπαλλήλους του για να πάνε όλοι στην Ισπανία μέρες πριν η Ρωσία εισβάλλει στην Ουκρανία. Πήγε και ο ίδιος μαζί τους και λέει ότι εργάζονται στις καθημερινές τους επιχειρήσεις για τους πελάτες τους, αλλά ενδιάμεσα βρίσκονται σε μάχη στον κυβερνοχώρο. Λέει ότι πρόκειται για ένα επίσημο κυβερνοπόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που συμβαίνει. Μου είπε ότι εργάζονται για την κατάρρευση τοποθεσιών προπαγάνδας, ότι εργάζονται για να προσπαθήσουν να βρουν τρωτά σημεία με τα συστήματα επικοινωνίας, με τα συστήματα μεταφορών, με τα συστήματα της αλυσίδας εφοδιασμού για τον ρωσικό στρατό. Λέει ότι έχουν λάβει επίσης βοήθεια από τη διεθνή κοινότητα, από διεθνείς hacker, από ακτιβιστές στο εξωτερικό επίσης, που βοηθούν σε αυτές τις προσπάθειες. Τώρα είναι δύσκολο να μετρηθεί πόση ζημιά έχει γίνει και στις δύο πλευρές. Ωστόσο, ο ίδιος λέει πως κάθε Ουκρανός προσπαθεί να σταματήσει αυτόν τον πόλεμο, να σταματήσει τον Πούτιν με όποιον τρόπο μπορεί, και η ομάδα του χρησιμοποιεί τις δεξιότητές της για να τον κάνει αυτό μέσω του κυβερνοχώρου. Χαρακτηριστικό του πόσο επικίνδυνα εξελίσσεται ο κυβερνοπόλεμος είναι και το γεγονός πως ο Αμερικανός πρόεδρος απίφθινε προειδοποίηση για πιθανές κυβερνοεπιθέσεις από τη Ρωσία. Σήμερα η κυβέρνησή μου εκδίδει νέες προειδοποιήσεις ότι βάσει της υπηρεσίας πληροφοριών η Ρωσία μπορεί να σχεδιάζει επίθεση εναντίον μας στον κυβερνοχώρο. Όπως έχω ξαναπεί, το μέγεθος της ικανότητας στον κυβερνοχώρο της Ρωσίας είναι αρκετά σημαντικό και έρχεται.